Καρύδης Ιωάννης λέγομαι. Ήρθα όχι για κάτι προσωπικό, για πρώτη φορά. Ο κόσμος έχει πια πολλά προβλήματα και αυτά. Εγώ ήρθα για κάτι το οποίο με πνίγει, το οποίο γίνεται μια αδικία και από τα κανάλια και από τα ΜΜΕ. Αυτά είπα του Προέδρου, ότι να μην πνίξουν όπως πνίξανε τον κύριο Τσίπρα. Να είναι πιο επιθετική και πιο σαφής. Παραδείγματος χάρη, ναι, λέγανε για το δημοψήφισμα ότι τότε που έγινε επί Τσίπρα ότι έκανε κολοτούμπα και τα λοιπά. Ενώ ο Τσίπρας είχε πει τότε ότι κάνω δημοψήφισμα για να μην περάσουν τα μέτρα του Σόιμπλε. Όχι ότι θα βγάλω τη χώρα από την ΕΟΚ. Πώς ήταν η επαφή σας με τον Πρόεδρο, πώς σας φάνηκε και πώς ήταν αυτή η εμπειρία στο γραφείο του, θέλετε να μας το περιγράψετε λίγο? Ναι, πολύ καλή, απλή και φιλική. Είπαμε, ο καθένας, αλλά ο περισσότερος κόσμος έχει προσωπικά προβλήματα και λέει τα προσωπικά του, διάφορα. Σας είπε κάτι? Εγώ έχω. Όχι, απλώς άκουσα αυτά που του είπα. Του είπα παντοστάρι, ότι για το καλά της νοικοκυράς, του είπα για πολλά πράγματα. Τρία λεπτά. Σας άκουσε, δηλαδή σας κατανόησε, πώς σας φάνηκε? Ναι, μας άκουσε, μας κατανόησε και ήταν καρτούσε και σημειώσει. Πού ήρθατε για να πούμε? Ήρθα από την Παλίνη. Εδώ προς εμάς, κύριε, λίγο προς εμάς. Ήρθα από την Παλίνη, ήρθα. Σας είπε ότι θα το ξανακάνει, θα σας ξανακάνει. Δεν τον ρώτησα εγώ, τώρα θα εξαρτηθεί από τον κόσμο, πρώτη φορά είναι. Και έρχομαι, δηλαδή εγώ εκείνος σαν πολίτης, θέλω μια ισοτιμία σε όλα. Και τα μεν και τα δεν ακούγονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ.